κίνηση εξορθολογισμού που θα δώσει ανάσα σε σειρά επιχειρήσεων χαρακτηρίζουν παράγοντες της αγοράς την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση κατά 10% από το 23 στο 13, έστω και πιλωτικά. Οι παράγοντες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν θα μεταφραστεί υποχρεωτικά σε μείωση τιμών προς τον τελικό καταναλωτή, μια και τα περιθώρια μείωσης των τιμών έχουν εν πωλής εξαντληθεί όπως υποστηρίζουν, ενώ αναδεικνύουν ως μείζον ζήτημα για την ομαλή λειτουργία της αγοράς αλλά και προς όφελος των κρατικών ταμείων τη διενέργεια εντατικών ελέγχων, έτσι ώστε να παταχθεί η ευρεία φοροδιαφυγή που παρατηρείται στον κλάδο. Είναι ένα πάγιο αίτημα όλων των μικρομεσαίων επαγγελματιών, το οποίο εκφράστηκε αρχικά από τα κλαδικά σωματεία των εστιατόρων και των καθεστωτοπολών, μεταβιβάστηκε από τις ομοσπονδίες στο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο, τη ΓΕΣΕΒΕ, και σήμερα βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα. Είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό μέτρο. Και αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε εμείς ως Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρου και Βιοτεχνών Νομού Καβάλας είναι ότι αυτή η μείωση του ΦΠΑ θα πρέπει να περάσει στον τελικό καταναλωτή. Πρέπει όμως να μην ξεχνάμε κάποια πράγματα. Να μην ξεχνάμε ότι σήμερα ο επαγγελματίας πραγματικά δεν ξέρει που χρωστάει. Και ειδικά στον κλάδο της εστίασης θα πρέπει να υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση ότι σε 100 ευρώ τζίρο τα έξοδα του επαγγελματία στην εστίαση είναι από 119 μέχρι 123. Οπότε αντιληφθείτε εσείς τα περιθώρια τα οποία υπάρχουν σε αυτή την τάξη των επαγγελματιών να χαμηλώσουν τις τιμές όταν έχουν απορροφήσει όλες τις αυξήσεις της φορολογίας, όλες τις αυξήσεις των καθημερινών εξόδων τους, είτε αυτά είναι η ΔΕΗ, είτε είναι τα καύσιμα, είτε είναι τα δημοτικά τέλη. Επαναλαμβάνω όμως, για να μην παρεξηγηθώ, πρέπει αυτή η μείωση του ΦΠΑ να περάσει στο τελικό καταναλωτή. Θέλω να ελπίζω βέβαια ότι και αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι δοκιμαστική η περίοδος για 5 μήνες, ότι τελικά δεν θα ισχύσει, και θα μπορούσα να πω ότι ο Πρωθυπουργός το έλεγε αστειευόμενος, γιατί δεν είναι δυνατόν να βγάλει συμπεράσματα για ένα τόσο σημαντικό μέτρο ή κίνητρο μέσα σε ένα διάστημα 5 ημερών. Δεν γίνεται, δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα. Γι' αυτό και σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο εμείς και σαν Ομοσπονδία αλλά και σαν ΓΕΣΕΒΕ θα κάνουμε το επόμενο διάστημα είναι να πείσουμε την κυβέρνηση αυτή η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση να είναι μόνιμη και όχι για μια δοκιμαστική περίοδο 5 μηνών, καθώς παράλληλα με τη μείωση του ΦΠΑ θα πρέπει άμεσα να υπάρχουν και άλλου είδους ρυθμίσεις για τον επαγγελματία. Να υπάρχουν οι ρυθμίσεις όπως εμείς έχουμε προτείνει για την ασφάλισή μας στον ΟΑΕ, να υπάρχουν ρυθμίσεις όπως εμείς έχουμε προτείνει για τις οφειλές μας στο δημόσιο, να υπάρχουν εκείνες οι ρυθμίσεις με τα δημοτικά διαμερίσματα, με τους δήμους, οι οποίες εμείς πάλι έχουμε προτείνει και εμείς μπορούμε σε κάθε περίπτωση να πληρώνουμε. Δεν είναι εγωιστικό αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή αναφέρω, είναι η πραγματικότητα. Επιτέλους, ας κάνουν κάτι για το οποίο εμείς καθημερινά αντιμετωπίζουμε και μπορούμε να βρούμε τη λύση του προβλήματος. Εγώ από τη δική μου την πλευρά θα μπορούσα να πω ότι οι επαγγελματίες όλοι είναι νόμιμοι ή τουλάχιστον θα πρέπει να είναι νόμιμοι. Γιατί όμως αυτό το ερώτημα δεν το κάνετε και στην Ένωση Καταναλωτών? Γιατί δεν το κάνετε και στους απλούς πολίτες να ζητάνε την απόδειξη? Και όποιος επαγγελματίας τολμήσει να μην κόψει, να του καταγγείλουν. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Είμαι υπέρ της νομιμότητας και της ισότητας για όλους.